Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θέλω να ανοίξουμε μαζί ένα πακέτο από το Shein και να σας δείξω τι αγόρασα. Το έχω εδώ μπροστά μου, το έλαβα όπως πάντα μέσα σε 3 εβδομάδες. Μάλιστα χθες είχα μπει στο site τους και κοιτούσα τα μαγιό τους. Επιτέλους έφεραν καινούρια, γιατί την προηγούμενη φορά που έκανα τις αγόρες από το Shein δεν είχα βρει ιδιαίτερα πολλά καλοκαιρινά προϊόντα, οπότε τώρα είναι η ώρα. Θα αγοράσω μαγιό, θα αγοράσω καλλυντικά διότι είναι εξαιρετικά και θα αγοράσω μερικά πράγματα για τη μητέρα μου, τα χρειάζεται για την παράσταση. Για την Jasmine, οπότε θα στείλω το πακέτο στην Αθήνα. Σε περίπου 2 εβδομάδες θα είμαι στην Αθήνα. Όταν φτάσω, θα φτάσει και το πακέτο μαζί μου. Τι έχει μέσα όμως το σημερινό πακέτο, για να δούμε. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Για να ανοίξουμε αυτό το κουτάκι. Πανέμορφα μάτια. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνει αυτό το προϊόν. Ίσως για τους μαύρους κύκλους. Α, να το! Κάνει μασάζ στα μάτια σου. Προσφέρει στα μάτια σύσφυξη και ανόρθωση. Δουλεύει με USB, το οποίο ευτυχώς είναι ήδη φορτισμένο. Το χρησιμοποιείς κάπως έτσι. Ίσως είναι πολύ δυνατό για τα μάτια. Θα ξεκινήσω από εδώ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλα σημεία του προσώπου σου, εννοείται. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση. Θα κοιμηθώ ξεκάθαρα αν κάνω αυτό στο πρόσωπό μου. Με γαργαλάει. Το χρησιμοποιείς κάπως έτσι. Α, με γαργαλάει. Αλλά είναι ωραίο. Είναι θυστικό. Πάντα προς τα πάνω και προς τα έξω. Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ να είναι λίγο πιο μεγάλο, διότι κάνει τόσο ωραίο μασάζ. Θα αποκοιμηθώ να το κάνω αυτό τα βράδια. Αχ, μπορώ να το χρησιμοποιήσω το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ. Γράφει κιόλας ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μαζί με τα προϊόντα σου την ώρα που κάνεις το skincare. Ελάτε να σας δείξω. Λένε ότι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μαζί για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι το skincare ντουλάπι μου και να το jade roller. Υπάρχουν 2 τρόποι να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα προϊόντα. Ή πριν το skincare σου και μάλιστα μπορείς να τα βάλεις στο ψυγείο για να σε βοηθήσουν με το πρίξιμο. Είναι ακόμα πιο ανακουφιστική αίσθηση και σε ξεπρίζει αμέσως. Και ο δεύτερος τρόπος να τα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά είναι κατά τη διάρκεια της skincare ρουτίνα σου. Βάζεις λοιπόν πρώτα απ' όλα το serum, μετά απλώνεις την κρέμα ματιών με τα δάχτυλά σου με ελαφριές κινήσεις και μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις ή το jade roller ή το massager. Μετά από πάνω βάζεις κρέμα προσώπου, χρησιμοποιείς πάλι το jade roller, το massager, γουάσα. Δεν έχω ακολουθήσει ποτέ αυτό το δεύτερο τρόπο. Δηλαδή, άποψή μου, είναι πολύ καλά προϊόντα, αλλά πρώτα δώσε βάση στη skin και ρουτίνα σου. Και αν έχεις έξτρα χρόνο, τότε μπορείς να προσθέσεις και αυτό το βήμα. Και δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιείς συνέχεια, εννοείται. Μπορείς να τα φυλάς στο δουλάπι σου και να τα χρησιμοποιείς μία στο τόσο, όπως και τις μάσκες. Λοιπόν, αρχική τιμή 5 ευρώ και το αγόρασα για 3. Στο Scrooge, βέβαια από άλλη μάρκα, κοστίζει 15 ευρώ. Τριπλάσια τιμή. Τι άλλο αγόρασα από το Shein. Για να δούμε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα της ημέρας. Ελάτε να σας δείξω. Γράφεις εδώ τι δουλειές έχεις να κάνεις για την ημέρα. Meeting, τράπεζα, σούπερ μάρκετ, να κλείσω ραντεβού με τον τάδε, να πας στο γιατρό, γυμναστήριο, να καθαρίσεις το σπίτι. Και στην κάθε δουλειά που συμπληρώνεις, το γυρνάς στο tick. Και πώς ανοίγει αυτό. Να το, για να αλλάξεις το χαρτί. Έχει και άλλα έξτρα μέσα. Και έχει και άλλες επιλογές κάτω. Μάλιστα σε μερικά planners έχουν έτοιμα μερικά task της ημέρας. Πιο απλά βέβαια, να πλύνεις τα δόντια σου, να βουρτσίσεις τα μαλλιά σου, να φτιάξεις το κρεβάτι σου. Είχα ξεχάσει τελείως ότι είχα αγοράσει. Πήρα κάτι το οποίο κοιτούσα χθες πάλι να αγοράσω, επειδή χρειάζομαι για το ταξίδι μου, για το ελληνικό νησί στο οποίο θα πάω. Επειδή θα καθίσω μόνο 3 μέρες, ήθελα ένα μικρό μπουκαλάκι για να βάλω λίγο από το άρωμά μου και να πάρω μαζί μου. Δεν θα πάρω βαλίτσα στο ελληνικό νησί. Τη βαλίτσα στο χέρι δεν θα την περάσω από κάτω. Το άρωμά μου είναι λιγότερα εμέλα από όσα επιτρέπονται, αλλά και πάλι καλύτερα να μην κουβαλάω πολλά προϊόντα μαζί μου. Μιλώντας για το ταξίδι, πρέπει να φτιάξουμε βαλίτσα και για το ελληνικό νησί και για την Αθήνα. Θα καθίσω αρκετό καιρό στην Ελλάδα αυτή τη φορά. Θα καθίσω περίπου 1 μήνα. Πρέπει να πακετάρουμε καλοκαιρινά ρούχα, καλλυντικά, τι θα φορέσω στο γάμο, τι θα φορέσω στην παράσταση. Επιτέλους, κοντεύει. Θα έχει γενέθλια η μητέρα μου, ο πατέρας μου και η Εμέλεια. Και οι τρεις τους είναι μέσα στον Ιούνιο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν και οι τρεις για τη γενέθλιά τους. Θα μάθω. Ούτε τους έχω πάρει κάποιο δώρο. Αν έχετε κάποια όμορφη ιδέα, να μου την αφήσετε κάτω στα σχόλια. Τι άλλο αγόρασα. Επειδή έχω πάρα πολλά ρούχα, τα οποία θέλουν προσοχή στο σιδέρωμα. Έχω πάρα πολλά σατέν ρούχα. Αγόρασα ένα προστατευτικό για το σιδέρωμα. Μου έχει τύχει να μου αφήσει σημάδι το σίδερο πάνω σε ρούχο και μάλιστα παραπάνω από 1 φορά. Πρέπει να μου έχει τύχει 2-3 φορές. Από τότε προσέχω πάρα πολύ. Τι άλλο. Α, το είχα ξεχάσει. Αυτό το πακέτο το φυλάω λίγο καιρό τώρα στο δωμάτιό μου και σας περίμενα εσάς να το ανοίξουμε μαζί να σας δείξω τι αγόρασα. Νάτι, η οποία είναι πανέμορφη. Οι θήκες του Shein είναι πολύ οικονομικές και έχουν εξαιρετική ποιότητα. Θέλω.
Αχ. Πήγα να την αλλάξω και την έσπασα εδώ ψηλά. Ευτυχώς δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Είναι πανέμορφη αυτή η θήκη. Αυτό που θα έλεγα είναι από τότε που πήρα αυτές τις θήκες από το Ideal of Sweden, οι θήκες του Shein μου φαίνονται πολύ φθηνές, πολύ δεύτερες. Ωραία είναι όμως. Πάντως δεν συγκρίνονται με αυτές, τουλάχιστον από πλευρές θετικής. Είναι χίλιες φορές καλύτερο να δώσεις λίγα περισσότερα χρήματα σε μια τέτοια θήκη, η οποία σίγουρα θα σου κρατήσει αρκετά. Το καλό με τις θήκες του Shein είναι πως όντως προσφέρουν προστασία και μάλιστα δεν γλιστράνε από τα χέρια σου. Αυτή μου έχει γλιστρήσει αρκετές φορές. Δεν μου έχει σπάσει βέβαια ποτέ το κινητό όσες φορές έχει πέσει με αυτή τη θήκη ή με τις θήκες από το Shein. Χαλάνε εύκολα όμως, με την έννοια ότι βρωμίζουν και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να καθαρίσεις. Δηλαδή, όσο καλά και να καθαρίσεις αυτό το πλαστικό, δεν μπορείς να το κάνεις σαν καινούριο. Εάν με ρωτήσεις όμως συγκεκριμένα εγώ ποιες προτιμάω, θα σου έλεγα σίγουρα αυτές. Η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και επειδή κρατάμε αρκετά το κινητό μας στην καθημερινότητά μας και έξω στον δρόμο και όταν καθόμαστε κάπου όμορφα, συμπληρώνει την εικόνα μας. Είναι καλύτερο να το φοράμε κάτι όμορφο. Η συλλογή με τις θήκες που έχω από το Shein, αυτή είναι η καινούρια. Μετά έχω αυτή, την οποία δεν έχω φορέσει καθόλου. Αυτή την έχω φορέσει πάρα πολύ, αλλά δείτε, κυτρινίζουν. Εδώ στα πλάγια δεν φαίνεται ιδιαίτερα στην κάμερα. Να, ίσως με αυτή μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα. Να, και αυτή την έχω φορέσει αρκετά, όπως επίσης και αυτή, πανέμορφη. Απλά κυτρινίζουν πάρα πολύ εύκολα. Α, ορίστε, πάνω στο λευκό κομμωδίνο μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά. Βλέπετε πόσο έχει κυτρινίσει. Έχω αυτές από τη Mobile Fox. Αυτή την έχω φορέσει τόσο πολύ. Και δύο ακόμα. Γράφουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και τέλος, έχω τις αγαπημένες μου από Ideal of Sweden. Πρώτη. Δεύτερη, την οποία θέλω να βάλω αυτή τη στιγμή στο κινητό μου. Και τρίτη. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το προϊόν. Αγόρασα ένα mermaid μπουκλωτήρι. Σου κάνει τα μαλλιά γοργονέα, αυτό το ανάλαφρο ζιγζάκ, το οποίο πιστεύω θα δείχνει υπέροχα πάνω σε μακρύ ξανθό μαλλί, ιδίως για το καλοκαίρι. Θέλω να το πάρω μάλιστα μαζί μου στην Αθήνα για να το κάνουμε μαζί με τη Marilyn. Θα το δοκιμάσω και τώρα εννοείται. Αλλά μου ζητούσε η Marilyn να της φέρω όλα τα προϊόντα για τα μαλλιά που έχω αγοράσει από το Shein. Το προσθέτω και αυτό στη συλλογή μου. Τώρα θα σας τα δείξω. Έχω ένα set το οποίο μοιάζει με τον Dyson Airwrap. Έχω ένα μπουκλωτήρι που σου κάνει κανονικές μπουκλές. Και τώρα αυτό το γοργονέ. Το έχω ξαναδοκιμάσει, το είχα στο παρελθόν. Εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Για να δω πόσο κόστιζε. Από 18,75 το αγόρασα για 14 ευρώ. Το δικό μου το πήρα για UK πρίζα, διότι εδώ στην Κύπρο έχουμε τέτοιες πρίζες. Αλλά έχουν και την επιλογή για ευρωπαϊκή και για αμερικάνικη. Μυρίζει λίγο καμένο και το φοβάμαι, αλλά για να το δοκιμάσουμε. Βγαίνει καπνός μόνο από το ένα. Και από τις άλλες τρύπες δεν βγαίνει καπνός. Μα γιατί καίγεται? Γιατί? Για να το δοκιμάσω ξανά. Το ανοίγω και άμα δω ότι βγαίνει πάλι καπνός, δεν θα το δοκιμάσω. Δεν βγάζει καπνούς, μια χαρά μου φαίνεται. Να το βάλω λίγο στα μαλλιά μου τώρα που είναι κλειστό. Πόσο όμορφο! Θέλω να κάνω όλα τα μαλλιά μου έτσι. Wow. Έπρεπε να είχα ξεκινήσει από ψηλά ψηλά. Λάθος μου. Πεθαίνω. Νιώθω λες και είμαι στο Bridgerton. Έτσι θέλω να κάνω τα μαλλιά μου για την παράσταση. Κοιτάξτε πόσο πολύ γυαλίζουν, τρελή διαφορά. Νομίζω πως είναι το τέλειο καλοκαιρινό χτένισμα. Για βόλτες, για καλέσματα, για pool parties, για το βράδυ. Να τα πιάσω κάπως έτσι. Μια χαρά είναι. Και από την άλλη, είναι τρομερά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την αγορά. Δεν ξέρω βέβαια αν θα σας το πρότεινα, γιατί είδατε θέλει αρκετή προσοχή. Βέβαια, τα υπόλοιπα προϊόντα για τα μαλλιά που είχα δούλεψαν μια χαρά. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Ούτε μύριζαν περίεργα, ούτε έβγαζαν καπνούς. Τίποτα, ποτέ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει με κάποιο τέτοιο προϊόν από το Shein. Αυτά είναι τα άλλα προϊόντα της συλλογής μου. Αυτό είναι μπουκλωτήρι, το οποίο δουλεύει εξαιρετικά. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά βάζεις τα μαλλιά σου μέσα και κάνει όλη τη δουλειά μόνο του. Και δεν την πρίζα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να είσαι κοντά σε πρίζα. Μετά αγόρασα αυτό, το οποίο μοιάζει με το Dyson Airwrap και μπορείς να αλλάξεις αυτό το κομμάτι. Αυτό δουλεύει σαν ασεσουάρ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βούρτσα, διαφορετική βούρτσα ή τα μπουκλωτήρια. Το προσθέτω λοιπόν και αυτό στη συλλογή μου. Μετά πήρα αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Μυρίζει εργοστάσιο. Δεν θέλω να το βάλω στο πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή. Πω, πω, πω.
Μυρίζει πάρα πολύ από τον εργοστάσιο. Είναι η πρώτη φορά που προϊόν από το Shein μυρίζει τόσο έντονα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω αυτό το πράγμα στο πρόσωπό μου. Θα το πλύνω πρώτα και αύριο θα το δοκιμάσω. Υποτίθεται ότι το βάζεις έτσι στο πρόσωπό σου για σύσφυξη. Πω, μακριά από μένα. Σου κάνει γονείς με λίγα λόγια. Σε βοηθάει στο σαγόνι, στα μάγουλα. Για να το δούμε τώρα. Το οποίο ακόμα μυρίζει, απλά όχι τόσο έντονα. Τουλάχιστον τα έπλυνα. Ξέρουμε ότι είναι καθαρό, δεν θα πάθει τίποτα η επιδερμίδα μου. Μισό λεπτό. Μην το βάζεις ανάποδα. Βρήκα τη φωτογραφία. Αυτό το περνάς από τα αυτιά, κάπως έτσι. Και μάλιστα αυτά τα κλείνεις στο τέλος. Α, σε πνίγει λίγο στο λαιμό. Και μετά βάζεις αυτά, τα οποία μπορείς να τα κάνεις όσο σφιχτά θέλεις. Άου, δεν είναι καθόλου άνετο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να μείνω για πολλή ώρα έτσι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά δεν θα αντέξω άλλο. Σίγουρα πρέπει να κάνει δουλειά αυτό και στο σαγόνι σου και στα μάγουλά σου. Με πειράζει πάρα πολύ στο λαιμό. Εάν δεν με πειράζει εδώ, κάτω κάτω, θα ήταν οκ. Okay. Μήπως μπορώ να το κόψω λίγο ή να το διπλώσω προς τα μέσα. Δεν αντέχω άλλο. Με πιέζει πάρα πολύ. Θα το βγάλω. Δεν γίνεται άλλο. Άου. Άου, το πρόσωπό μου. Βλέπουμε κάποια διαφορά που είναι ο καθρέφτης μου. Ίσως ελάχιστη, αλλά και πάλι θα κρατήσει για λίγα λεπτά. Εννοείται πως δεν μπορείς να δεις μεγάλη διαφορά, κανονική διαφορά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να το χρησιμοποιείς αρκετές μέρες μέσα στην εβδομάδα, συστηματικά, για αρκετές ώρες. Και μετά βλέπεις διαφορά. Πάντως, όλες αυτές οι ασκήσεις που μπορείς να κάνεις για το πρόσωπό σου για να το σφίξεις και τα προϊόντα σίγουρα βοηθάνε. Απλά τα αποτελέσματα είναι μικρής διάρκειας. Εάν θέλεις να δεις πραγματικά αποτελέσματα, τότε αυτά μόνο με γιατρό, αισθητικό. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο, να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!